Μαύρη ημέρα ξημέρωσε για τα ανόγια. Ο χαμός του 62χρονου Λευτέρη Καλομήρη και του 30χρονου Γιώργου Ξυλούρη έχει βυθίσει στο πένθος την περιοχή και ολόκληρη η Κρήτη παραμένει μουδιασμένη από το διπλό φωνικό. Τα σπαρακτικά μυρολόγια με τα οποία οι οικογένειες θρηνούν τους αγαπημένους τους ανατριχιάζουν. Τα όπλα μίλησαν και οι δύο οικογένειες ντύθηκαν στα μαύρα. Οι σφαίρες στέρισαν τη ζωή τόσο στον 62χρονο Λευτέρη Καλομήρη, ο οποίος μπήκε μπροστά από το γιο του, όσο και στον 30χρονο Γιώργο Ξυλούρη, που φέρεται να έπεσε από τα πυρά του 29χρονου γιου του Καλομήρη. Σπαρακτικά είναι τα αποχαιρετιστήρια μηνύματα για τους δύο άντρες. Ό,τι αξίζει δεν μπορεί ο χρόνος να το θάψει. Θα έρθει καιρός που η φλόγα του στον ουρανό θα λάμψει. Με αυτή τη μαντινάδα, ο μικρός γιος του Λευτέρη Καλομήρη λέει το δικό του αντίο στον πατέρα του. Ραγίζει καρδιές όμως το μυρολόι της αδερφής του Γιώργου Ξυλούρη. Η νεαρή Ανογιαννή με πόνο ψυχής αναφέρει. «Χωρίς να ξέρω το γιατί, χαρά μου, σε κλαίω στην αυλή μας αναπνιά μου. Θα ρω πως είναι όνειρο ακριβέ μου, που αφήνει στον πατέρα πρωτό το καί μου». Ο Λευτέρης Καλομήρης ήταν από τους πιο γνωστούς μαντιναδολόγους. Τραγική ηρωνία ότι οι τελευταίοι στίχοι του αδικοχαμένου 62χρονου είχαν μελοποιηθεί και κυκλοφορήσει μέσα από μια δισκογραφική δουλειά μόλις στις 30 Απριλίου, δύο ημέρες πριν το θάνατό του. Αν έχει δεύτερη ζωή ο θάνατος χαλάλι, αφού θα ξαναγεννηθώ να σ' αγαπήσω πάλι. Αν έχει δεύτερη ζωή ο θάνατος χαλάλι, αν έχει δεύτερη ζωή ο θάνατος χαλάλι. Να γκρεμιστούνε τα βουνά, σώπατο να γεννούνε όσο μπορούνε, πιο μακριά τα μάτια να θωρούνε. Ανατριχιάζει η προφητική μαντινάδα που είχε πει ο Λευτέρης Καλομήρης στο γάμο της κόρης του τον Νοέμβριο του 2018. Πού να φυλάξω η τη χαρά που είναι πολύ μεγάλη, να μην τη δει η μοίρα μου και μου την πάρει πάλι. Ο 63χρονος ήταν επίσης γνωστός για την ενασχόλησή του με τα κοινά, καθώς είχε διατελέσει πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Ανογείων αλλά και του Πολιτιστικού Συλλόγου, ενώ ήταν και χοροδιδάσκαλος. Ο 30χρονος Γιώργος Ξυλούρης, που διατηρούσε επιχείρηση στο Περαχώρι, αφήνει πίσω του ορφανά τα δύο ανήλικα παιδιά του. Μάλιστα το πρωί της Κυριακής, μόλις λίγες ώρες μετά το αιματηρό συμβάν, βαφτίστηκε εσπευσμένα το μικρότερό του παιδί. Σοκ και στην αθλητική κοινότητα, καθώς ο 29χρονος συλληφτής, που είναι ένα από τα 5 παιδιά του Λευτέρη Καλομήρη, αγωνίστηκε αρχικά στο τοπικό ποδόσφαιρο, ενώ τα τελευταία χρόνια ασχολήθηκε με την πυγμαχία με πολλές διακρίσεις και επιτυχίες στα ρινγκ. Το διπλό φωνικό στα Ανόγια έρχεται να προσθέσει μία ακόμα μελανή σελίδα στην ιστορία της Κρήτης, όπου τα όπλα είχαν τον τελευταίο λόγο. Μπορεί τον Ιούλιο του 2005 αυτοδιοικητικές και εκκλησιαστικές αρχές αλλά και επιφανείς Κρήτες να συνυπέγραψαν συμβολικά στα Ανόγια το πρωτόκολλο διακήρυξης κατά της οπλοχρησίας. Το Πάσχα όμως του 2017 τα Ανόγια βίωσαν ξανά ένα νεκρικό σκηνικό, με έναν 23χρονο να πέφτει νεκρός από το όπλο συγγενή του.